Καλή σας μέρα, κύριε Καθανασόπουλε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Να επισημάνω ότι ο πολιτικός σας λόγος έχει τη δική του αξία ως κόμμα και βαραίνει ακόμα περισσότερο γιατί είστε από την Πάτρα, έτσι. Α, και ο Καθανασόπουλος. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Είμαστε κοντοχωριανοί. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Έχει το Σοφιανό τον, έχει με 108 χρεωθεί. Ναι, ναι. Ήταν συμμαθητές. Όχι, συμμαθητές, μικρότερος. Ναι, μικρότερος. Ο κύριος Καθανασόπουλος είναι πολύ μεγαλύτερος από μένα και τα λοιπά. Ναι, σωστά, 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 σωστά. Όσα δεν φτάνει αλεπούλες στο χωριό μας τα κάνει κρεμαστάρια. Είχαμε έναν άνθρωπο στην Πάτρα μεγάλης αξίας που έφυγε, τον Κοσιόνι, τον γιατρό. Τον γιατρό. Μεγάλης αξίας. Κουμουνιστικό, αλλά μεγάλης αξίας. Δεν υπάρχουν αυτοί τώρα, δυστυχώς. Δεν υπήρχε, κύριε Καθανασόπουλε, άνθρωπος που να μην είχε λεφτά και να μην πήγαινε να τον εξετάσει δωρεάν, ήταν οφθαλμίατρος. Δωρεάν. Άσε που τους ήβηνε και λεφτά για τα γυαλιά. Ναι, το ζήσαμε αυτό. Αυτό ήταν κανονικό. Λαϊκοί γιατροί. Ναι. Λοιπόν, αριστεράς... πάμε τώρα, κύριε Καθανασόπουλε, για το πτωχευτικό κώδικα. Είπα στη φίλη ακροάτρια χτες και θα επιμείνω σε αυτή μου την άποψη, ότι δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει άποψη. Και μάλιστα πολύ σοβαρή. Όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια ιδεολογική αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι δομημένη η κοινωνία. Είναι εκτός δηλαδή αστικού χάρτη. Είναι ένα δημοκρατικό κόμμα, όμως... αλλά είστε εκτός αστικού χάρτη. Δηλαδή, αυτό που υποστηρίζετε. Όχι, όχι. Πάνε να σου λέει: εγώ θέλω αυτό και θα σας αφήσω να τα πείτε εσείς όπως θέλετε. Βεβαίως, η στρατηγική μας επιλογή είναι βεβαίως ο σοσιαλισμός. Ναι, όμως η κριτική την οποία κάνουμε, η πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει για το ζήτημα με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κινείται εντός των πλαισίων του συστήματος. Βεβαίως είναι σε κόντρα με τα μεγάλα συμφέροντα. Ακριβώς, δεν είστε, γι' αυτό λέω, έχετε διαφορετική κοσμοθεωρία. Γι' αυτό ακριβώς η πρόταση νόμου η δικιά μας είναι σε αντίθετη λογική με τις προτάσεις όλων των υπολείπων κομμάτων. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Γιατί εμείς τι λέμε, ότι πρέπει να πληρώσουν για την υπερχρέωση των λαϊκών νοικοκυριών αυτοί που φταίνε. Και ποιοι φταίνουν οι τράπεζες και φταίει και το κράτος. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει τα χρέη που έχουν σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία των αυταπασχολούμενων, όχι συνολικά, ναι, πρέπει να υπάρξει ένα γενναίο κούρεμα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δέχτηκαν μια τρομακτική επίθεση. Δέχτηκαν μια επίθεση στους μισθούς, πάνω από το 50% η απώλεια των εισοδημάτων των λαϊκών στρωμάτων. Όχι. Με τα μνημόνια, την κρίση, την πρώτη κρίση, τη δεύτερη κρίση. Άρα αυτό είναι που φούντωσε τα κόκκινα δάνεια. Δεύτερον, δέχτηκε μια τεράστια φοροεπιδρομή στα εισοδήματα τους που είχαν απομείνει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ένα 85% που χρωστάει στην εφορία και χρωστάει μόλις το 2,5% των συνολικών ληξιπόθεσμων οφειλών είναι αυτά τα λαϊκά στρώματα που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, που χρωστάνε μέχρι 5.000 ευρώ. Ουσιαστικά είναι το βουνό των σπασμένων της μνημονιακής περίοδου. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν ήταν επιλογή, δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές που θα πρέπει να πληρώσουν είτε μέσω του εκπληστηριασμού της περιουσίας τους, είτε μέσω 240 δόσεων που λέει. Είναι θύματα των μνημονίων αυτά. Των νόμων των αντιλαϊκών, των αντεργατικών όλων αυτών. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ανακουφιστεί. Και πώς μπορεί να ανακουφιστεί? Μόνο άμα του κουρέψεις τα χρέη τα οποία έχει. Άρα λοιπόν λέμε ότι πρέπει να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για το πρόβλημα. Όλες οι άλλες προτάσεις κινούνται στα πλαίσια στο πώς θα διευκολυνθεί το σύστημα και οι τράπεζες και το κράτος να εισπράξουν αυτά τα οποία τους χρωστάνε τα λαϊκά στρώματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θεωρεί ότι με αυτόν τον πτωχευτικό νόμο θα πάμε σε πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών και λαϊκών κατοικιών. Κοιτάξτε, εμείς τι εκτιμούμε. Εκτιμούμε το εξής, ότι αυτός ο νόμος δεν αποτέλεσε κεραυνό ενεθρία. Αποτέλεσε συνέχεια όλου του προηγούμενου διαστήματος και των προσπαθειών που είχαν γίνει. Και θα θυμίσω εδώ πέρα έστω αυτόν τον νόμο της Κατσέλη που περιορισμένα προστάτευε την πρώτη κατοικία. Δεν είχε και χρονικό ορίζοντα βέβαια αυτό και αυτό ήταν καλό. Εκεί επιμένουμε εμείς ότι όπως το λέτε δεν ήταν απολύτως έτσι αλλά όπως το θέλετε. Αλλά τουλάχιστον ας πούμε δεν είχε ορίζοντα χρονικό. Πότε τελειώνει. Ναι, μετά όμως τροποποιήθηκε όλο αυτό, ξυλώθηκε όλο αυτό το κουλό. Έγινε ακριβώς και ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και το ιδιώνυμο ως αδίκημα για αυτούς οι οποίοι αντιτίθεται στον πληστηριασμό. Άρα είχαμε μια σειρά
πράξεις το ενδιάμεσο που οδήγησε αυτόν τον πτωχευτικό. Γιατί έρχεται τώρα αυτός ο πτωχευτικός? Γιατί θεωρούμε ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια και με τον πτωχευτικό κώδικα να συγκεντρωθεί σε λιγότερα χέρια η γη, τα ακίνητα και η παραγωγική δραστηριότητα, βγάζοντας από τη μέση όλους αυτούς οι οποίους έχουν τις μικρές ιδιοκτησίες, είτε είναι αγροτική γη, είτε είναι ακίνητα, είτε είναι και μια παραγωγική δραστηριότητα των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, των εμπόρων, των βιοτεχνών, ούτως ώστε όλο αυτό να συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και από αυτήν την άποψη θεωρούμε ότι είναι κοροϊδία και χλεβασμός η δεύτερη ευκαιρία που λέει η κυβέρνηση ότι δίνει σε κάποιον. Δηλαδή, άμα κάποιος χάσει, παράδειγμα, ένας αγρότης χάσει τα χωράφια του, χάσει τα αγροτικά του μηχανήματα γιατί του βγήκαν σε πληστηριασμό. Και μετά βεβαίως δεν χρωστάει κάτι άλλο. Πώς αυτός θα μπορέσει να ξεκινήσει μια νέα παραγωγική δραστηριότητα που δεν έχει γη και μηχανήματα να καλλιεργήσει? Εδώ δεν μπορούσε τώρα που τα είχε. Οι αγρότες βέβαια δεν είναι μια άλλη κατηγορία. Δεν είναι, ας πούμε, όπως ο εργάτης, είναι ένα κοινωνικό στρώμα. Δεν είναι ακριβώς μια κοινωνική τάξη, είναι λίγο διαφορετικά. Συμφωνούμε ότι είναι στρώμα. Γιατί συμφωνούμε ότι είναι στρώμα. Γιατί έχει και μια περιουσία, δηλαδή. Μπορεί βέβαια, ένας εργάτης αναφυγία δεν έχει τίποτα, ας πούμε. Ναι, αλλά θα χάσει αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει με τις στερήσεις μιας ζωής. Ναι. Είτε είναι το σπίτι του, είτε είναι κάτι άλλο το οποίο έχει δημιουργήσει. Δεν μπορεί κανείς να το χάσει, φυσικά, μόνο δεν είναι. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς το λέω και λέμε ότι είναι μια επιλογή στρατηγικού χαρακτήρα, γιατί θέλουν να συγκεντρωθούν όλα αυτά σε χέρια λίγων. Και κοιτάξτε, η αγροτική γη είναι υποθηκευμένη και η υποθήκη της είναι στην Τράπεζα Πειραιός, οι υποθήκες. Σχεδόν ενός πολύ μεγάλου κλιμάτους. Ήταν αυτές που πήρε παλιά αγροτική, η οποία πέρασε στην Τράπεζα Πειραιός. Ναι, άρα πολύ εύκολα μπορεί να συγκεντρωθεί αυτή η γη και να αλλάξει χρήση. Εγώ να κάνω μια ερώτηση εδώ. Εγώ ακούω με πάρα πολύ προσοχή αυτά που λέτε και θεωρώ ότι βεβαίως έχουν μια βάση λογική για να μην χάνει κανείς την περιουσία του κτλ. Όταν όμως κάποιος χρωστάει, δεν ξέρει και παίρνει να δάει, δεν ξέρει ότι πρέπει να το πληρώσει κάποια στιγμή. Εγώ γιατί σας είπα πριν ότι... Δεν είναι, δηλαδή κάποιος πρέπει να πληρώσει. Δηλαδή να σας δεν γίνεται, πω, πήραμε ένα δάνειο, ας πούμε, έτσι. Δεν έχει σημασία, πρώτη κατοικία, δεύτερη... Θα σας πω, κύριε Χατζή. Θα το πληρώσεις, εγώ... Ναι. Θα σας πω. Καταρχάς αυτά τα δάνεια πότε πάρθηκανε? Την περίοδο των παχιών Αγελάδων, τα περισσότερα. Καλά, όποτε, ναι. Όπως έτσι, που... του χρηματιστηρίου και το επίπλασης. Που τότε οι τράπεζες δίναν αφιδώς δάνεια για να μπορέσουν να διαχειριστούν. Εγώ πίσω αυτό λέμε. Άρα λοιπόν, ένα ζήτημα δεν έχει ευθύνη όταν εγώ πάω, ας πούμε, με μια φορολογική δήλωση ισχυνή και πάρε, μωρέ, σου λέει, πάρε για το σπίτι, πάρε και να το επισκευάσεις κιόλας, πάρε και να πας διακοπές. Αυτό θέλω να σας πω λοιπόν. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Λέω λοιπόν ότι καταρχάς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο αναγκάστηκε να πάρει δάνειο για να καλύψει πραγματικές του ανάγκες. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πήραν δάνειο για να. Για περισσότερο πλουτισμό. Αλλά μαζί με τα ξερά δεν θα κάψουμε και τα χλωρά. Και εδώ πέρα υπάρχει πολύ μεγάλο τμήμα αυτής της κατηγορίας, η οποία πήρε δάνειο σε άλλες συνθήκες, κάτω από άλλες οικονομικά δεδομένα τα οποία έχει. Προσέξτε τότε μία λεπτομέρεια. Εχθές ρωτούσαμε τον κύριο Ρουσόπουλο. Σήμερα... Ακούστε αυτό, γιατί έχει μια μεγάλη σημασία και θα θέλουμε το σχολείο σας. Ναι. Είχαμε τον κύριο Ρουσόπουλο, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής. Δεν ήταν ο εμπνευστής, αλλά ο εισηγητής του νομοσχεδίου στη Βουλή. Του λέμε λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι και έχει πάρει ένα δάνειο 150.000-170.000 ευρώ και έχει πάρει ένα τριαράκι και μένει. Ναι, σε μια λαϊκή περιοχή. Ξαφνικά μένουν χωρίς δουλειά. Οι άνθρωποι αυτοί. Κλείσαν οι επιχειρήσεις που δουλεύαν. Δουλεύαν στην ίδια επιχείρηση. Είναι πολλά τέτοια περιστατικά. Πάρα πολλά. Τι θα γίνει, λέει, τους δίνετε μια δεύτερη ευκαιρία. Περίμενε, λέω. Εάν αυτός έχει πάρει και από τον πατέρα του ένα παλιό σπίτι στο χωριό, τι γίνεται? Ένα από τα δύο θα σώσει. Δηλαδή το σπιτάκι του στο χωριό. Μπορεί να τα χάσει και τα δύο. Τέλος πάντων, λέω ότι ένα από τα δύο αν μπορεί να σώσει. Αν δεν φτάνει να ξεπληρώσει, μπορεί να τα χάσει και τα δύο. Καταλάβατε τώρα πώς γίνεται το έργο, δηλαδή. Έτσι, και από την άλλη μεριά προσέξτε κάτι το οποίο δεν το αρνήθηκε καμία κυβέρνηση. Όλο αυτό το διάστημα οι τράπεζες κουρεύουν δάνεια μεγάλων οικονομικών παραγόντων και τα κουρεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ενώ αντίστοιχη διαδικασία, αυτό που λέει δηλαδή δικιά μας πρόταση, να κουρευτούν τα δάνεια των λαϊκών στρωμάτων, δεν υπάρχει. Εκεί υπάρχει ρευστοποίηση. Άρα λοιπόν η δεύτερη ευκαιρία και το κούρεμα είναι για τους
μεγάλους οικονομικούς παράγοντες, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους μεγαλοεργολάβους. Σε αυτούς γίνονται διευθετήσεις και διεκπεραιώσεις, ενώ αντίθετα σε αυτόν ο οποίος χρωστάει 150 και 200 χιλιάδες σε μια τράπεζα, τότε του βγαίνει σε πληστηριασμό η περιουσία του. Φυστή. Αυτό είναι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά τα οποία κράτησαν όλες οι κυβερνήσεις, μηδενέως εξαιρουμένων. Και το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα είναι υποκρισία, βεβαίως. Γιατί και από εποχή ΣΥΡΙΖΑ κουρεύτηκαν πολύ μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια. Ναι, δεν λέει άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει μετά την απόμαξη από το ταμείο. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Μάλιστα.